Σβήξτε ελεύθερα. Όσο θέλετε. Να σας πω και μια ιστορία. Το μάνα πολύ αστεία. Ένα βήχη, κύριε. Όταν ήμουν μικρή, τον μάνα τον όρισα στο τρίτο πρόγραμμα. Στα 17,5 μου, 18. Πήγα, μου είπαν ότι υπάρχει αυτή η περίφημη χοροδία του τρίτου προγράμματος και πήγα να δώσω κι εγώ εξετάσεις. Περίμενα εκεί να δω το Μάνο Χατζηδάκη, φυσικά κάτι άλλο. Και ξαφνικά ανοίγει μια πόρτα και μυρίζω μια κολόνια. Δηλαδή το πρώτο που είδα ήταν η κολόνια του στην ουσία. Έρχεται μια κολόνια, ανοίγει η πόρτα, περνάει ο Μάνος. Στείλει άλλο το σιγό, κάνει μία. Τίποτα άλλο. Το λέω τώρα. Την βάψαμε. Λοιπόν, μπαίνω μέσα. Υπήρχε μια επιτροπή που τραγούδισα λοιπόν και με πήρανε. Ο Μάνος με αγάπησε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή, ίσως γιατί ήμουν μικρή, ίσως γιατί προφανέστερα διέκρινε ότι έχω και κάποιο ψήγμα ταλέντο. Και σε κάποια συνάντηση λοιπόν του λέω: ξέρεις, Μάνο μου, εγώ παίζω πιάνο σε μία ταβέρνα και αυτός ο ταβερνιάρης, για να μου δώσει το μερικάβο τόμο μου, θέλει να με φιλήσει. Μου λέει, σήκω μέσα τώρα πάνω, τώρα πάνω, εντάξει. Με βάζει σε ένα ταξί και πάμε στη ταβέρνα. Λέω, τώρα προφανέστατα θα πάει να του πει τι κάνεις παλιάνθρωπε, δώσ' του κοριτσιού τα χρήματα κτλ. Μπαίνουμε μέσα, ποιος είναι αυτός. Λέω, ο κύριος εκεί. Πάει μπροστά του, στέκεται την κιτάρια έτσι και του λέει, ο γόνι! Αυτό ήταν. Ο γόνι! Τέλος πάντων, πήρε τα λεφτά μου. Και ο Μάνος καθάρισε με τον απίστευτο τρόπο. Και δεν το ξέρουμε ποτέ. Θα σας πω κι άλλη ιστορία.